Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 958. Είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το ΚΑΑ κεφάλαιο. 21 κεφάλαιο, σελίδα 958. Και ήθε ο Θεός να μας δίδει να καταλαβαίνουμε, αλλά και να εκπληρώνουμε. Μετά τα αυτά εφανέρωσε εαυτόν πάλιν ο Ιησούς εις τους μαθητάς επί της θαλάσσης Τιβεριάδος, εφανέρωσε δε ούτως. Ήσαν ομού Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ ο από Κανά της Γαλιλαίας και ή του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο εκ των μαθητών αυτού και λέγει προς αυτούς ο Σίμων Πέτρος υπάγω να αλλιεύσω. Λέγωσι προς αυτόν ερχόμεθα και ημείς μετά σου. Εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίον ευθύς και κατ' εκείνη τη νύχτα δεν επίασαν ουδέν. Αφού δε έγινεν ήδη πρωί, εστάθη ο Ιησούς των Αιγυαλών, δεν εγνώριζον όμως οι μαθηταί ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, παιδεία, μήπως έχετε τι προσφάγιον? Απεκρίθησαν προς αυτόν ουχή. Ο δε είπε προς αυτούς, ρίψατε το δίκτυον εις τα δεξιά μέρη του πλοίου και θέλετε ευρύ. Έριψον λοιπόν και δεν ειδηνήθησαν πλέον να σύρωσει αυτό από του πλήθους των νυχθείων. Λέγει λοιπόν προς αυτόν ο Πέτρος, ο μαθητής εκείνος τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, ο Κύριος είναι. Ο δε Σίμων ακούσας ότι είναι ο Κύριος εζώστη το επένδυμα, διότι το γυμνός και έριψε αυτόν εις την θάλασσα. Οι δε λοιποί μαθητές ήλθαν με το πλοιάριο, διότι δεν ήσαν μακράν από της γης, αλλά έως 200 πήχας, σύροντες το δίκτυο των νυχθείων. Καθώς λοιπόν απέβησαν εις την γην, βλέπουσαν ανθρακίαν κειμένη και οψάριον επικείμενον και άρτων. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, φέρετε από των οψαρίων τα οποία επιάσατε τώρα. Ανέβη Σίμων Πέτρος και έσυρε το δίκτυο επί της γης γέμον νυχθείων μεγάλων 153 και ενώ ήσαν τόσοι δεν εσχίσει το δίκτυο. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, έλθετε γευματίσατε. Ουδείς όμως των μαθητών ετόλμα να εξετάσει αυτόν σύτης είσαι εξεύροντες ότι είναι ο Κύριος. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς, λαμβάνει τον άρτον και δίδει σε αυτούς και το ψάριον ομοίως. Αυτή το ήδη τρίτη φορά καθήν ο Ιησούς εφανερώθη στους μαθητάς αυτού αφού ηγέρθη εκ νεκρών. Αφού λοιπόν εγευμάτισαν, λέγει προς το Σίμωνα Πέτρο ο Ιησούς, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερο τούτον? Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, εσύ εξεύρεις ότι σ' αγαπώ. Λέγει προς αυτόν, βόσκε τα αρνία μου. Λέγει προς αυτόν πάλι δευτέραν φοράν, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με? Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, εσύ εξεύρεις ότι σ' αγαπώ. Λέγει προς αυτόν, πείμενε τα πρόβατά μου. Λέγει προς αυτόν την τρίτη φοράν, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με? Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε προς αυτόν την τρίτη φοράν αγαπάς με και είπε προς αυτόν, Κύριε εσύ εξεύρεις τα πάντα, συγνωρίζω ότι σ' αγαπώ. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, βόσκε τα προβατά μου. Αληθώς αληθώς λέγω ότι ίσον νεότερος εζώνιε σε αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες. Αφού όμως γυράσεις θέλεις εκτείνει τα σχήρα σου και άλλος θέλεις εζώσει και θέλεις σε φέρει όπου δεν θέλεις. Είπε δε τούτο δεικνύον, με ποιον θάνατον μέλει να δοξάσει τον Θεόν. Και τούτο λοιπόν λέγει προς αυτόν, ακολούθημη. Στραφείς δε ο Πέτρος, βλέπει ακολουθούντα τον μαθητήν, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, ώστις και ενέπεσεν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε, Κύριε, τι συνοπαραδίδονσε? Τούτον ειδών ο Πέτρος λέει προς τον Ιησόν, Κύριε, ούτως δε τι? Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εάν αυτό θέλω, αυτόν θέλω να μένει, έως σου έλθω τι προσέ, σύ ακολούθημη. Διεδόθη λοιπόν ο λόγος ούτως εις τους αδελφούς ότι ο μαθητής εκείνος δεν αποθνίσκει. Ο Ιησούς όμως δεν είπε προς αυτόν ότι δεν αποθνίσκει, αλλά εάν θέλω αυτό να μένει έως σου έλθω τι προσέ. Ούτως είναι ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων και γράψα στάφτα και εξεύρων ότι είναι αληθής η μαρτυρία αυτού. Είναι δε και άλλα πολλά όσα έκαμεν ο Ιησούς, τα οποία αν γραφθώσει καθέν, ουδέ αυτός ο κόσμος νομίζω
θέλει χωρίς τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν. Είναι η στιγμή που πρέπει ο Κύριος να αλλάξει τα πάντα στη ζωή του Πέτρου και των μαθητών. Είναι αναγεννημένοι, έχουν δει τον Χριστό ανεστημένο, έχουν υπακούσει, καθώς τους είπε πηγαίνετε στη Γαλιλαία και εκεί θα σας συναντήσω, τον συνάντησαν, αλλά οι σκέψεις τους είναι ίδιες. Δεν έχει γίνει η αλλαγή που ο Θεός θέλει στις σκέψεις των μαθητών και ιδιαιτέρως του Πέτρου. Έχει αναγεννηθεί, έχει αλλάξει η καρδιά του. Δεν είναι πια αλήθινη και πέτρινη, αλλά είναι απαλή και τρυφερή. Έχει αλλάξει η λογική του, η αλαζονία του πνεύματός του. Είναι πια ταπεινός, υπάκουος. Του είπε φύγει και πήγαινε στη Γαλιλαία, έφυγε και πήγε στη Γαλιλαία, αλλά είναι ο ίδιος. Και το ερώτημα, αδερφοί αγαπητοί, το σημαντικό είναι, έχω αλλάξει, έχεις αλλάξει ή είσαι ο ίδιος? Είσαι ο ίδιος καιρό τώρα? Ο Κύριος θέλει να μας αλλάξει και να μας αλλάζει. Να μας αλλάξει όχι την καρδιά, αλλά τη θέληση. Να μας αλλάξει όχι το πνεύμα, αλλά τις αποφάσεις μας. Να κάνει στη ζωή μας νέα τα πάντα. Θέλει να μας φτάσει να γίνουμε μιμητές των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας του Θεού. Ας δούμε όμως πως άλλαξε τον Πέτρο και από πού τον έβγαλε και πού τον πήγε. Παρόλο που δεν έχει έρθει για τον Πέτρο και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αλλά για να έρθει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου πρέπει πρώτα να αλλάξει ο Πέτρος, να πάψει να είναι Σίμων και να γίνει Πέτρος. Γι' αυτό αποφασίζει και λέει εγώ πάω για ψάρεμα. Παράξενο είναι? Όχι. Πάει εκεί που του αρέσει. Δεν εγκαταλείπει το Χριστό. Ψαράς είναι. Πάω να ψαρέψω. Ωραίος καιρός είναι. Γιατί να μην πάω? Και πήγε. Και δεν καρποφόρησε. Δεν έπιασε ούτε ένα ψάρι. Και η ένδειξη, απόδειξη, όχι απλώς ένδειξη, ότι δεν έχεις αλλάξει, είναι ότι δεν καρποφορείς. Δεν έχεις πιάσει ούτε ένα ψάρι. Ούτε ένα. Ούτε ένα. Ούτε ένα. Γιατί κάνεις αυτό που έκανες και κάνω. Κάνουμε αυτό που κάναμε. Αναγεννηθήκαμε, μας ευλόγησε ο Θεός, μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του, αλλά δεν πιάσαμε ούτε ένα ψάρι. Ό,τι ψάρι υπάρχει δίπλα, το έχει πιάσει ο Θεός. Είμαστε οι ίδιοι. Μα ούτε ένα ψάρι. Πόσα χρόνια έχεις τον Χριστό? Ούτε ένα ψάρι. Ίδιος. Ίδιος και απαράλλακτος. Ψαράς γεννήθηκε ο Πέτρος, ψαράς είναι ακόμη.
Και όταν ξημέρωσε, τον άφησε όλη τη νύχτα να αγωνίζεται μάταια να πιάσει ένα ψάρι. Μάταια, όλη τη νύχτα. Και έριγνε και σήκωνε και έριγνε και πήγαινε και από δόθε και πήγαινε και από κήθε και ξανά έριγνε δίχτυα, ούτε ένα ψάρι. Σήμερα να παραδεχθούμε, αδελφοί, ότι είμαστε αποτυχημένοι. Γιατί είμαστε άνθρωποι ασήμαντοι. Μην νομίσει κανείς, αδελφοί, ότι είναι τίποτα. Αποτυχημένοι είμαστε. Δόξα στο Θεό, γιατί ο Χριστός μας έσωσε. Ο Χριστός. Δόξα στο Θεό, γιατί ο Θεός έσωσε τις οικογένειές μας. Δόξα στο Θεό. Δόξα στο Θεό, γιατί ο Θεός προσθέτει στην Εκκλησία Του. Δόξα στο Θεό, γιατί ο Θεός ευλογεί την Εκκλησία Του. Αλλά εγώ ούτε ένα ψάρι. Τι γίνεται? Άσε που μπορεί να νομίζω. Θυμάμαι όταν ήμουν στο Αίγιο, ο Θεός είχε κάνει χάρη και είχε σώσει πολλούς. Και μια μέρα όλοι μαζί φύγαμε και ήρθαμε εδώ στην Αθήνα να γνωρίσουμε την Εκκλησία της Αθήνας, και θα ήταν καμιά τριανταριά άτομα. Είχαμε πάει στο σπίτι ενός αδελφού, γονατίσαμε, και χαρούμενος εγώ λέω: Κύριε, για να φέρεις δίπλα μου όσους έσωσα. Μυαλό που το είχα, Και ενώ προσευχόμουν και δόξαζα και περίμενα να δω καμιά τριανταριά, σηκώνουμε, κοιτάω, όλοι είχαν φύγει. Μόνο η Άννα είχε μείνει. Και ήρθα σε Αυτόν. Γιατί την Άννα δεν την έσωσα εγώ, ο Χριστός την έσωσε, όπως και εμένα. Όλοι είχαν φύγει. Και αν σε κοροϊδεύει η καρδιά σου και σου λέει εσύ έχεις σώσει, πλανάσαι πλάνην ικτράν. Είσαι αθλιότερος από αυτό που νομίζεις ότι είσαι. Πλάνην ικτράν. Χάρη κάνει ο Θεός και είμαστε εδώ μέσα. Χάρη κάνει ο Θεός και καθόμαστε στο καθισμά μας. Αν δεν έκανε χάρη ο Θεός, άστα, ούτε ένα. Φοβερό δεν είναι, αδελφοί? Ούτε ένα. Για να καταλάβουμε, γι' αυτό φωνάζει ο Θεός. Να μην αφήνουμε την καρδιά μας να μας δουλεύει. Ούτε ένα. Μη σε κοροϊδεύει η καρδιά σου, όπως κοροϊδεύσε εμένα. Και ρώτα αν θέλεις και θα δεις, θα σου πει ο Θεός, όχι η καρδιά σου. Ξέρετε τι είμαστε? Άθλοι, ουτιδανοί, τυποτένοι, ασήμαντοι, ο λιγότερον του μηδενός. Αυτοί είμαστε. Και αν νομίζεις ότι σε κάτι, πήγαινε να σώσεις έναν άνθρωπο, να τον φέρεις στην Εκκλησία. Έναν. Πήγαινε. Θα βγω έξω και θα σώσω έναν άνθρωπο. Ούτε έναν. Ο Θεός όμως δεν σε έχει να είσαι άκαρπος. Ο Θεός θέλει να έρθει η επαγγελία του Θεού επάνω σου. Ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα πληθύνω το δικό σου το σπέρμα. Το δικό σου τον καρπό θα τον πληθύνω. Και τη δική σου τη ζωή θα την ευλογήσω. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού για τον κάθε έναν από μας. Αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει να μας αλλάξει ο Θεός και από ψαράδες να μας κάνει βοσκούς. Μην.
Αφού λοιπόν λέει έχετε, πιάσατε τίποτα, λέει δεν πιάσαμε. Ρίξτε λέει στα δεξιά το δίχτυ, το ρίχνουν. Πιάνουν 153 μεγάλα ψάρια. Ο Ιάννης που είναι ευαίσθητος στην αγάπη του Θεού, λέει ο Κύριος είναι. Βγαίνουν έξω. Έτοιμο το ψάρι, έτοιμο το ψωμί και ο Κύριος τους δίνει να φάνε. Ο στόχος του είναι να μεταμορφώσει τον Πέτρο και όχι μόνο τον Πέτρο. Τέλεια μεταμόρφωση. Να τον κάνει νέον Πέτρο. Να τον κάνει Απόστολο Πέτρο. Να τον κάνει ευλογημένο Πέτρο. Να τον κάνει καρποφόρο Πέτρο. Και ξεκινάει με μία συγκεκριμένη ερώτηση. Σίμων, ιέ του Ιωνά, μ' αγαπάς περισσότερο από όλα αυτά? Τι σε έφερε εδώ? Η αγάπη σου για το ψάρεμα, η αγάπη σου για τα ψάρια και για το καράβι σου. Αυτό σε έφερε. Τι σε οδήγησε στην αποτυχία? Η αγάπη σου για το ψάρεμα, για το καράβι και για το ψάρια. Τι θα οδηγούσε στην αποτυχία τον Αβραάμ? Η αγάπη του για τον Ισαάκ. Τι οδήγησε στην απόλυτη επιτυχία και ευλογία τον Αβραάμ? Η αγάπη του για το Θεό. Αγαπάς με περισσότερο τούτον? Και ο Πέτρος λέει, βέβαια, ξέρεις, εσύ ξέρεις ότι σ' αγαπάω. Πώς αποδεικνύεται η αγάπη σου, Πέτρο, σε μένα? Βόσκε τα αρνάκια μου τα μικρά. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να τονίσω ένα πνευματικό νόμο που μας κάνει επιτυχημένους. Όσο υπηρετείς τα παιδιά των άλλων, ο Θεός θα υπηρετεί τα παιδιά τα δικά σου. Όσο περιφρονείς, όχι με προσβλητικό τρόπο, αλλά με αμεριμνησία τα παιδιά των άλλων, τόσο ο Θεός δεν θα υπηρετεί τα παιδιά τα δικά σου. Να το πω και πιο σωστά. Όσο εργάζεσαι τη σωτηρία των παιδιών των αδελφών σου, τόσο ο Χριστός θα εργάζεται τη σωτηρία των παιδιών των δικών σου. Είναι νόμος πνευματικός. Είναι η αγάπη του Θεού. Όσο υπηρετείς το έργο του Θεού, τόσο ο Θεός θα υπηρετεί και θα φροντίζει το έργο το δικό σου. Όσο υπηρετείς και εργάζεσαι την οικογένεια του Θεού, την Εκκλησία, στην συνολική μορφή της, τόσο ο Θεός θα εργάζεται και θα υπηρετεί τη δική σου οικογένεια. Εάν πηγαίνεις για ψάρεμα και κάνεις ό,τι θέλεις, τίποτα δεν θα κάνει ο Θεός από αυτά που θέλεις. Μεταμορφώνει τον Πέτρο και εύχομαι να μεταμορφώσει και εμάς, και σένα και εμένα ο Θεός. Το θέλει. Το ερώτημα είναι αν εμείς το καταλάβουμε και το θέλουμε. Εάν πούμε όχι, εγώ είμαι μια χαρά, αυτό δεν είναι για μένα, δεν θα είναι για σένα. Θα παραμείνεις χωρίς ευλογία και χωρίς καρποφορία. Στα ψάρια σου, στο ψάρεμα, στο τηγάνισμα, στο εμπόριο των ψαριών, ψαράς. Ο Πέτρος ακούει
ότι το ότι αγαπάει το Χριστό αποδεικνύεται με το να βόσκει τα αρνάκια. Να βόσκει, ξέρετε απ' να βόσκει. Να τα παίρνει, να τα πηγαίνει σε βοσκές χλωερές, σε ύδατα αναπαύσεως, να πηγαίνει μπροστά, να γίνει ο βοσκός των μικρών αρνιών. Δηλαδή, τα αρχαία ξέχασε τα. Τις σκέψεις σου, τις γνώμες σου, τη σοφία σου, τις ιδέες σου, ξέχασε τις. Αυτά που σ' αρέσουν, αυτά που αγαπάς, ξέχασε τα αν θέλεις να είσαι καρποφόρος και ευλογημένος. Αλλιώς δεν θα είσαι. Δεν θα είμαι. Θα παραμείνουμε στη μιζέρια μας. Στην κακομοιριά μας. Βεβαίως στη χάρη του Θεού. Αλλά χωρίς ευλογία και χωρίς καρποφορία. Και τον ξαναρωτάει. Μα γιατί τον ξαναρωτάει? Γιατί πρέπει να καταλάβει. Σίμων Ιωνά, μ' αγαπάς? Όχι τώρα περισσότερο του τον μ' αγαπάς? Εμένα, το Χριστό, μ' αγαπάς? Όχι μ' αγαπάς συγκριτικά με αυτά που πρέπει να τα αφήσεις. Μ' αγαπάς? Και ο Πέτρος λέει, εσύ εξέρεσαι ότι σ' αγαπώ, απόδειξέ το. Πείμενε τα πρόβατά μου. Πείμενε τι σημαίνει? Καλός ποιμένας στα πρόβατα του Κυρίου. Τα φροντίζει. Όχι μόνο τα ποτίζει και τα ταΐζει. Τα βγάζει έξω και τα επιστρέφει μέσα. Ψάχνει να βρει το απολωλός. Ξέρετε πως το λέει η Γραφή? Υπηρετεί με έργο πίστεως και κόπο αγάπης τους Αγίους. Βόσκε τα πρόβατά μου. Τάισέ τα. Τι τάισμα? Ό,τι πρέπει να τρώει ένα πρόβατο. Παρηγόρησε, ενίσχυσε, στήριξε. Προσευχή σου. Κλάψε. Ξενύχτησε. Τάιζε. Μην κοιτάς τον εαυτό σου να ταΐζεις, τον εαυτό σου να βόσκεις. Βόσκε τα αρνία μου, βόσκε τα προβατά μου, για να έλθει η ευλογία και η καρποφορία στη ζωή σου. Η ευλογία στην προσωπική και στην οικογενειακή και η καρποφορία στην προσωπική και στην εκκλησιαστική σου ζωή. Να φύγεις από τη μιζέρια της ακαρπίας. Να φύγεις από τη μιζέρια της πίκρας και του παράπονου. Να μπει στην ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου, της χαράς και της δοξολογίας. Για να βλέπεις το χέρι του Θεού δυνατό. Κρατεά την εχείρα του Κυρίου. Εξυπλωμένο το βραχίωνα του Κυρίου. Τρίτη φορά. Σίμων Ιωνά, με αγαπάς? Στενοχωρήθηκε ο Πέτρος. Τι με ρωτάει? Σε ρωτάει γιατί πρέπει να μάθεις, Πέτρο, πως αποδεικνύεται ότι αγαπάς το Θεό. Η αγάπη δεν είναι συναισθηματική, ούτε με λόγια, ούτε με γλώσσα. Για να αποδείξεις ότι αγαπάς το Θεό, πρέπει να μάθεις να βόσκεις και να ποιμένεις τα αρνιά μου και τα πρόβατά μου. Να υπηρετείς τους Αγίους με έργο πίστεως και με κόπο αγάπης. Και τότε θα είσαι κληρονόμος των επαγγελιών του Θεού. Και ο Πέτρος το κατάλαβε. Και ποια είναι η αλλαγή? Ακολούθημη. Τώρα δεν θα πηγαίνεις όπου θέλεις. Δεν θα κάνεις ό,τι θέλεις.
Δεν θα σκέφτεσαι όπως θέλεις, αλλά θα με ακολουθείς. Καλά, μέχρι τώρα δεν τον ακολουθούσε? Δεν άφησε τα πάντα και τον ακολουθούσε? Όχι, ένα διαφορετικό τρόπο. Θα τον ακολουθείς αν και δεν τον βλέπεις. Θα τον ακολουθείς αν και δεν τον ακούς. Θα τον ακολουθείς δια Πνεύματος Αγίου. Και πώς θα τον ακολουθείς? Υπηρετήσας και υπηρετών τους Αγίους, με έργο πίστεως και κόπο αγάπης. Και ξεκίνησε ο Ιησούς που πήγαινε και ο Πέτρος τον ακολούθησε. Τώρα πια ξεκίνησε ο Ιησούς το περπάτημα και ο Πέτρος ξεκίνησε να τον ακολουθεί. Πάνε τα ψάρια, πάνε τα καράβια, πάνε οι αδελφοί του. Τώρα πάει στα πρόβατα και στα αρνάκια. Οι άλλοι, καθένας το δρόμο του, κάθε ένας στη μοναξιά του, κάθε ένας στην αποστολή του, κάθε ένας την πορεία του. Και ο Ιωάννης ακολουθεί και τον ρωτάει, τι θα γίνει με αυτόν? Ας τον αυτόν τώρα, εσύ ακολούθημη. Τι θα κάνω εγώ με τον Ιωάννη, είναι δική μου δουλειά. Εσύ ακολούθησε μένα, εάν θέλεις να είσαι ευλογημένος και αν θέλεις να είσαι καρποφόρος. Και αλλάξαν τα πάντα στη ζωή του Πέτρου. Μόνο που έπρεπε να περάσει πρώτα από το ανόη της Πεντηκοστής. 10 μέρες προσεύχονταν ατέλειωτα όσοι πίστεψαν στο Λόγο του Θεού που τους είπε ότι θα λάβετε την επαγγελία. Δεν βγήκαν από το ανόη. Εκεί 10 μέρες όλοι μαζί. Δεν τους είχε πει ο Χριστός σε 10 μέρες θα έρθω. Τους είχε πει όχι μετά πολλά στάφτα της μέρας. Περίμεναν μια μέρα, 2 μέρες, 3 μέρες, 4 μέρες, 5 μέρες, 6 μέρες, 10 μέρες. Και ξαφνικά τη 10η το πρωί έρχεται φωτιά από τον ουρανό. Και ο Πέτρος, που τον άλλαξε ο Θεός από ψαρά σε βοσκό, τώρα τον άλλαξε μια φορά ακόμη, από βοσκό χωρίς δύναμη σε βοσκό με δύναμη. Έναν άνθρωπο πια που ο Θεός μπορεί να τον χρησιμοποιεί, και ευλογώντας τον και καρποφορώντας τον. Ένα σκεύος εκλογής του Κυρίου. Και το ίδιο κάνει ο Θεός σε όλους. Το ίδιο έκανε στον Ιωάννη, το ίδιο έκανε στον Παύλο, το ίδιο έκανε στο Λουκά, το ίδιο έκανε στον Τιμόθεο, το ίδιο θα κάνει σε σένα και σε μένα. Με μία προϋπόθεση. Αγαπάς με περισσότερο τούτον? Ναι Κύριε, βόσκε, πείμενε, υπηρέτησε τους πόδας των Αγίων και θα δεις με ποιον Χριστό έχεις να κάνεις. Με ποιο Θεό έχεις να κάνεις. Θα δεις το πως σώζει ο Χριστός, γιατί είναι ισχυρός το σώζει. Θα δεις πως ευλογεί ο Θεός, γιατί είναι ο δωτήρ παντός αγαθού. Θα δεις ένα Θεό που δεν τον έχεις ξαναδεί. Νέα πράγματα, νέα αρχή, νέες υποσχέσεις, νέες επαγγελίες. Όπως λέει ο Χριστός, Πάτερ, δόξασον σου το όνομα. Αμήν.